όπως γίνεται στην Αμερική. Με αλλαγή πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη, από πλευράς όλων των συμμετεχόντων, δεν μπορούμε να έχουμε ισχυρό ευρώ με την ασφαλή συμμετοχή όλων των χωρών. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό για τον απλούστο λόγο ότι το ευρώ κρατιέται από τραπεζίτες. Κρατιέται από ανθρώπους που θέλουν να κερδίσουν πουλώντας χρήμα. Να μην τους ονομάσω την καθημερινή μας. Να τους πω απλά το κογλύφους. Δεν έχουν λύση στα χέρια τους τα κράτη από την ώρα που έφυγαν από το δικό τους εθνικό νόμισμα που το δουλεύανε όπως θέλανε και πήγανε σε ευρώ που το δανείζονται. Βρείτε μου μία οικονομία που πηγαίνει καλά στην Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή. Όχι, και αυτό σίγουρα θα έπρεπε να μας προβληματίσει όλους. Ακόμα και η ίδια η Γερμανία χρωστάει τρεις. Γι' αυτό σας μιλάω για αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή πολιτικής ουσιαστικά. Για να γίνει. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση, όπως θα έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση από την Ευρώπη, δεν υπάρχει και η πολιτική βούληση εάν από την Ελλάδα. Εάν η πίεση από πλευράς των διαφόρων χωρών αυξηθεί. Εάν και γινόμασταν ομοσπονδία. Πρώτα ενώνεσαι πολιτικά, γίνεσαι ομοσπονδία και μετά βγάζεις κοινό νόμισμα. Όταν ξεκινάς να βγάλεις ένα κοινό νόμισμα χωρίς να είσαι ομοσπονδία, η αποτυχία διαφαίνεται από την αρχή. Και σίγουρα δεν μαγειρεύεις και τα νούμερα για να μπεις σε αυτήν την νομισματική ένωση. Όπως φάνηκε μέχρι εδώ. Πάρτε λοιπόν όλα τα κόμματα με τη σειρά, από την μία άκρη μέχρι την άλλη. Και πέστε μου ποιο είναι το αντιμνημονιακό κόμμα. Ποιο είναι αυτό το κόμμα που θέλει να μας βγάλει από το ευρώ για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Αντιμνημονιακό κόμμα θα πρέπει να θέλει και την έξοδο της χώρας από το ευρώ, την επιστροφή στη δραχμή ή σε κάποιο εθνικό νόμισμα. Γιατί θα πρέπει να ισχύει αυτό. Ασυζητητή θα πρέπει να μπει στη δραχμή και σε εθνικό νόμισμα. Όσο και αν ακούγεται χάζο, όσο και αν ακούγεται περίεργο, επικίνδυνο. Επώδυνο για ποιο και λόγο. Επικίνδυνο. Μάλιστα. Ένας μεγάλος οικονομολόγος, ειδικό σε οικονομία, περιφερειακή ανάπτυξη και γεωπολιτική, σύμβουλος του Κλίντον, ήταν με τρεις έδρες στην Αμερική, παρακαλώ, στην Πενσιλβάνια σαν οικονομίας, στο Κλίβελαντ σαν περιφερειακής ανάπτυξης και στο Βιλανόβα σαν γεωπολιτική. Με αριστείο διδασκαλίας και, όπως σας είπα, σύμβουλος του Κλίντον. Mm-hmm. Ο κύριος Ανδρέας Αθηναίος. Μιλάει πάρα πολύ απλά, τέτοιους ανθρώπους φυσικά κανένα κανάλι δεν τους βγάζει, δεν χαζάθηκαν. Πρέπει να υπάρχει μόνο η μία η πλευρά. Μιλάει για την επιστροφή μας σε δραχμή και θεωρεί το ίδιο προδότες με αυτούς που θέλουν το ευρώ, αυτούς που θέλουν τη δραχμή υποτιμημένη. Τότε θα μας διαλύσουν ολοσχερός, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Σε χρόνο μηδέν. Έξοδος από το ευρώ δεν συνεπάγεται υποτιμημένο εθνικό νόμισμα. Όχι, έξοδος από το ευρώ με ισοτιμία μία δραχμή ένα ευρώ. Τα εθνικά νομίσματα αντιπροσωπεύουν παραγωγή. Εάν θυμάστε, η ζώνη της δραχμής ήταν τεράστια. Πήγαινες στη Ιουγκοσλαβία, στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, στην Τουρκία, στην Αίγυπτο, ακόμα και στην Ελβετία, στην Ιταλία, με τις δραχμές σου. Τις έπαιρνε η τράπεζα, τις έπαιρναν τα περίπτερα. Και για ποιο λόγο τα παίρνανε? Μήπως περιμέναν να έρθουν στην Ελλάδα να εισπράξουν αντίστοιχο χρυσό? Όχι. Η δραχμούλα μας είχε αντίκρισμα παραγωγικό. Ωραία. Μελλοντικά όμως αυτό. Με το που φεύγει η Ελλάδα από το ευρώ, από την Ευρωζώνη, ποια είναι η επόμενη θα πρέπει ημέρα? Να αρχίσει πάλι η παραγωγή που με τόσο πολύ γυνάτη διαλύσανε το τεράστιο εργοστάσιο που λέγεται Ελλάδα. Μπήκαμε στην ΟΝΕ, μπήκαμε στο Μάστριχ και δεχτήκαμε κάποια πράγματα. Πανηγύριζαν οι κριτικοί, πανηγύριζαν πιθανώς και δικοί μας αγρότες, διότι ένα νεκροταφείο το είπαν ότι ήταν ελαιώνας, διότι είχαν 20 γίδια και είπαν ότι έχουν 50 και πήρανε κάποια χρήματα από το πακέτο Ντελόρ 1, το 2 και πάει λέγοντας. Εμείς πανηγυρίζαμε, τα είχαμε δείχνει ότι τους γελάσαμε και πραγματικά γελούσαν αυτοί, διότι φτάσανε σε αυτό το οποίο θέλανε, κυρία Αναγνωστοπούλου. Να διαλυθεί ολοσχερός η παραγωγή μας. Σπάσαμε τα καΐκια για να πάρουν κάποια χρήματα. Επιδοτήσαμε εργοστάσια να φύγουν μέσα από τον τόπο μας στη Βουλγαρία, στην Ευρωπαϊκή Τουρκία, εννοώντας το κομμάτι της Ευρώπης, στην Αλβανία, στα Σκόπια, εδώ, εκεί. Για ποιο λόγο, δεν κατάλαβα. Η οικονομία μας μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Και βεβαίως μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Μέχρι με δραχμές επιδοτείς την παραγωγικότητά σου. Μέχρι να αυξηθεί η παραγωγικότητα της χώρας, μέχρι η οικονομία να γίνει ανταγωνιστική στο βαθμό που πρέπει και μας συμφέρει ουσιαστικά όλους.
Πώς αμείβομαι, για παράδειγμα, εγώ, πώς αμείβεστε εσείς σε περίπτωση χρεοκοπίας ουσιαστικά και επιστροφής σε εθνικό νόμισμα? 1 ευρώ, 1 δραχμή. Σύμφωνα με αυτόν τον χριστιανό. Αυτό θα το καθορίσουμε εμείς. Εμείς το καθορίζουμε, ναι. Εφόσον εμείς βγαίνουμε, καθορίζουμε εμείς την ισοτιμία μας. 1 ευρώ, 1 δραχμή. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να εργαστούμε. Και ο Έλληνας τα τελευταία αυτά χρόνια έμαθε να είναι λίγο πιο στην άκρη, λίγο πιο πονηρός, μια και έπαιρνε τζαμπαντάν χρήματα. Αυτό όμως ήταν αυτό που κάνανε ο Κολόμβος, που δίνανε μπιχλιμπίδια στους Ινδιάνους για να τους πάρουν τα χρυσάφια τους, τη γη τους. Και δέστε τι έγινε η Αμερική. Γέμισε με λευκούς, οι Ινδιάνοι χάθηκαν. Ενώ είχαν το δικό τους το κράτος. Ενώ είχαν το δικό τους τρόπο λειτουργίας, το δικό τους, αν θέλετε, νόμισμα. Εδώ φτάνουμε και εμείς. Χανόμαστε. Πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσουμε τα χαμδίθεν διαπραγμάτευση του μνημονίου? Όχι έτσι θα το φέρουμε, όχι αλλιώς. Πώς θα γίνουν? Δεν γίνεται τίποτα. Ναι, αλλά αυτό το οποίο ακούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι εάν δεν δανειστούμε, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της χώρας. Μπράβο. Το λέτε και μόνοι σας. Εάν δεν δανειστούμε, κάνοντας τι? Το Πασόκ από τη μία τη μεριά, όσο κυβερνούσε, κάνει οριζόντιες περικοπές. Παίρνει τα κεφάλια σε μισθούς, σε συντάξεις. Φυσικά οι οριζόντιες περικοπές, συγγνώμη, στα χαμηλά, όχι στα υψηλά. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία που χορεύουν μαζί. Μία φορά είναι άντρας η Νέα Δημοκρατία και η γυναίκα το Πασόκ. Μία φορά είναι άντρας το Πασόκ και η γυναίκα Νέα Δημοκρατία. Εξαρτάται ποιος είναι η κυβέρνηση. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία και τι τάζει προεκλογικά? Ότι εγώ βεβαίως δεν θα σας κόψω μισθούς και συντάξεις, αλλά θα πρέπει να πουλήσουμε. Τι να πουλήσουμε? Τη ΔΕΗ, παραδείγματος χάρη. Να πουλήσουμε τις λιγνίτες μας. Και συγγνώμη, ποιος είσαι εσύ που θα πουλήσεις τη δικιά μου ΔΕΗ, τον δικό μου λιγνίτη, το δικό μου χωράφι? Ποιος είσαι εσύ? Πουλήθηκε ένα κομμάτι του ΟΤΕ, ναι ή όχι? 10% του ΟΤΕ στην Deutsche Telekom, που το πήρε προς 400 εκατομμύρια. Το πρώτο τρίμηνο του 12, ο ΟΤΕ είχε κέρδη για την Deutsche Telekom 307 εκατομμύρια. 400 δώσανε και στο πρώτο τρίμηνο πήραν 307. Δεν πανηγυρίζουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν ανοίγουν σαμπάνιες. Στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, με τα εκλογικά αυτές που ανακοινώθηκαν, στην τελευταία μάλλον να το θέσω καλύτερα, υπήρξε και ερώτημα προς τους πολίτες για το αν επιθυμούν την παραμονή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε συντριπτική πλειοψηφία οι πολίτες απάντησαν ναι, κύριε Ιωαννίδη. Βεβαίως. Δεν μπορεί να μας διώξει κανένας. Δεν λέμε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέμε να φύγουμε από το ευρώ. Καταλαβαίνω ότι αυτό το οποίο λέτε εσείς είναι ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να σωθεί εάν δεν επιστρέψουμε στο εθνικό μας νόμισμα. Καμία σχέση με το αν θα μείνουμε στην Ευρωζώνη ή όχι. Χωρίς το εθνικό μας νόμισμα, ήμασταν στην ΟΝΕ, νομίζω, μας ξεκίνησε από ΕΟΚ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, με δικό μας εθνικό νόμισμα. Ξαφνικά αποφασίστηκε να μπούμε στην υποτιθέμενη Ευρωζώνη με ευρώ. Από την ώρα όμως που, όπως πολύ σωστά είπατε, αναγκαζόμαστε να δανειζόμαστε, τι θα τους δώσουμε? Πέστε μου εσείς τι θα τους δώσουμε. Με μια επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου ή κατάργηση του μνημονίου, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Πάνος Καμένος, δεν μπορεί να προχωρήσει? Επαναδιαπραγμάτευση, λέει ο ένας, πώς θα επαναδιαπραγματευτεί εκ του μηδενός? Απέναντι κάθεται ο Γερμανός. Ο Ιταλός, ο Γάλλος, ο Βέλγος, ο ένας ο άλλος. Ο Γερμανός όμως πήρε τα μηνύματά του σήμερα. Βεβαίως. Στις εκλογές που έγιναν στη Γερμανία. Βεβαίως πήρε τα μηνύματά του, διότι κανένας, κυρία Αναγνωστοπούλου, μέσα στο ευρώ δεν είναι ευχαριστημένος. Κανένας δεν είναι αυτός που περνάει καλά με το ευρώ. Κανένας λαός, όχι μόνο ο ελληνικός λαός. Όχι, γι' αυτό και οι περισσότερες χώρες έχουν διπλάσια και τριπλάσια χρέη ουσιαστικά από πλευράς της Ελλάδας. Αλλά η Ελλάδα είναι το πειραματόζωο στο οποίο γίνονται ουσιαστικά τα περισσότερα πειράματα. Και έπρεπε να ντρέπεται. Και έπρεπε να το απαγορευτεί και η έξοδος από την Ελλάδα, που γύρισε ο άνθρωπος που μας έβαλε μέσα στο μνημόνιο, το οποίο διάβασε ένας Καστοριανός, από ό,τι έμαθα σήμερα, 700 σελίδες και του πέσαν τα μαλλιά. Μας έβαλαν μέσα στο μνημόνιο, μας έβαλαν σε αυτό το πράγμα, μας δέσαν χειροπόδαρα, πουλώντας εθνική κυριαρχία, πουλώντας την ατομική μας ελευθερία, αν θέλετε, και βγήκε ωραία και καλά αυτός ο Χριστιανός, ο Γεώργιος Ανδρέου Παπανδρέου, και είπε δυστυχώς μας χρησιμοποιούσανε. Δυστυχώς ήμασταν πειραματόζωα. Και δεχόμαστε αυτούς τους ανθρώπους με τα σχήματα που έχουν αυτή τη στιγμή Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, να τους ξαναψηφίσουμε για να μας πάνε σε καινούργια μνημόνια, σε καινούργια τι. Να μας δώσουν τι το νέο αυτοί οι άνθρωποι? Όταν να μας δώσουν, μας το δώσανε. Η συμμορία του ευρώ, εάν το ευρώ ήταν άτομο,
όλοι θα ήταν στα χέρια και στα πόδια τρέχοντας να πάρουν τη Δίας, τους αστυνομικούς, την ασφάλεια, να τους συλλάβουν. Διότι είναι καθαρή απατεωνιά, καθαρή κλεψιά. Μου δανείζεις ευρώ και σου δίνω ομόλογα. Θυμάστε, έχω πάρα πολύ καιρό, περίπου ένα δίμηνο, που μιλάω για τις 15 Μαΐου, αύριο πρώτα ο Θεός, που λύγει ένα ομόλογο σε αγγλικό δίκαιο. Τι κάνουμε? Ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος ήξερε πολύ καλά το πρόβλημα, γύρισε και είπε προχθές την Κυριακή ότι εγώ προτείνω να μην πληρωθεί βεβαίως αυτό το ομόλογο και είναι πρόβλημα του κυρίου Παπαδήμου να το λύσει. Αυτός είναι ο Πρωθυπουργός. Τα θερμά μου συγχαρτήρια. Το πρόβλημα το δημιουργήσατε εσείς με το PSI. Και είναι σε αγγλικό δίκαιο αυτό και δεν θέλει να κουρευτεί. Γιατί στην ουσία, άμα κάτσετε και κοιτάξετε τα ομόλογα όλα, αυτά που κουρεύτηκαν ήταν μόνο τα ελληνικά. Του παππού, της γιαγιάς που κάνουν οικονομίες και μαζέψανε 5, 6, 10 χιλιάδες ευρώ και είπαν να τα κάνουμε ομόλογα με την εγγύηση του ελληνικού κράτους. Μετρούσε. Για τα λεφτά τα οποία έχει ο κόσμος, όχι μόνο ο παππούς και η γιαγιά, οποιοδήποτε. Κάποια λεφτά τα οποία έχει στις τράπεζες. Σε περίπτωση επιστροφή στην δραχμή, τι γίνεται με τις καταθέσεις αυτές? Σας είπα, ένα ευρώ, μία δραχμή. Θέλεις να κρατάς σε ευρώ, θέλεις να κρατάς σε δραχμές. Έχεις 600 δισεκατομμύρια φευγάτα στην Ελβετία αυτή τη στιγμή, ούτε δικά σας είναι. Και πάλι αυτό το καθορίζουμε εμείς. Ναι, ούτε δικά σας είναι, ούτε δικά μου είναι, ούτε του παραρά. Κάποιοι τα έχουν εκεί, αυτά τα δισεκατομμύρια, που δεν είναι ούτε δικά μου, ούτε δικά σας. Ξέρουμε περίπου τι, πώς, πού, πάνω κάτω υποψιαζόμαστε όταν βγαίνουν οι ίδιοι και λένε ότι τα είχαν δίθεν, δεν μπορέσαν να κάνουν τη διακρατική συμφωνία, ότι θα τα ψάξουν, θα τα βρουν κλπ. Και δεν τα βρήκαν εδώ και χρόνια. Ενώ οι άλλοι βρήκαν, πήραν φόρους, η Αυστρία, η Αγγλία, η Γερμανία πήρε φόρους από την Ελβετία για τα λεφτά που έχουν καταθέσει εκεί μέσα. Εμείς δεν μάθαμε ούτε σε ποιον ανήκουν. Θεωρείτε ότι θα υπάρξει τελικά λύση αύριο το μεσημέρι στην τελευταία αυτή ευρεία σύσκεψη ή θα πάμε σε εκλογές? Πιστεύω να πάμε σε εκλογές. Πιστεύω να πάμε σε εκλογές. Ίσως θα ήταν πιο σόφρον αυτή τη στιγμή το να πάμε σε εκλογές από το να κάνουν μια καθαρά μνημονιακή κυβέρνηση. Εκείνο το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι το πρόβλημα δεν λύνεται με παραμονή στο ευρώ. Μάθανε να μιλάνε στον ελληνικό λαό ακαταλαβίστικα. Αύριο λύγει το ομόλογο, είναι 435 εκατομμύρια. Εάν το πληρώσουμε θα πρέπει να πληρώσουμε άλλα 28,5 δις. Που είναι τέτοια ομόλογα σε ξένο δίκαιο. Εάν δεν το πληρώσουμε, ενεργοποιούνται τα CDS. Ξέρετε, κυρία Αναγνωστοπούλου, τι είναι τα CDS? Είναι μια λέξη πάντως που μάθαμε όλοι και προσθέσαμε όλοι στο λεξιλογείο μας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι τα ασφάλιστρα κινδύνου. Τι θα πει ασφάλιστρο κινδύνου? Μα το έχουμε οι περισσότεροι Έλληνες, για να μην πω όλοι, έχουμε ένα ασφάλιστρο κινδύνου. Την ασφάλεια του αυτοκινήτου μας. Mm-hmm. Υπάρχει περίπτωση να πάμε στην ασφαλιστική μας τώρα και να πούμε δώσε μας 10.000 ευρώ γιατί πιθανώς θα τρακάρω τον παραρά? Θα μας δώσουν? Όχι. Πότε θα ενεργοποιηθεί το CDS που έχουμε εμείς, το ασφάλιστρο κινδύνου στο αυτοκίνητό μας? Όταν τρακάρουμε. Άρα, γιατί δεν βγαίνουν αυτοί οι χριστιανοί όπως είχε Παντελόνι ένας παλιός πολιτικός και βγήκε και είπε δυστυχώς χρεοκοπήσαμε? Γιατί δεν βγαίνουν να πούνε δυστυχώς χρεοκοπήσαμε? Mm-hmm. Στις 12 Μαρτίου ενεργοποιήθηκαν τα CDS. Και αύριο θα ξαναενεργοποιηθούν τα CDS. Και θα ξανακρεοκοπήσουμε. Και δεν είναι αυτό που με τρομάζει, κυρία Αναγνωστοπούλου. Με τρομάζει το ότι αυτό το ρημάδι, το PSI, το ομόλογο, είναι σε αγγλικό δίκαιο. Και η επιστροφή στην δραχμή τρομάζει τον κόσμο. Ναι, τρομάζει, γιατί τα παπαγαλάκια φωνάζουν τόσα χρόνια για το ευρώ. Η ευτυχία του ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Όποτε θέλετε. Και την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ να ευχηθώ. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Ιωαννίδη. Να αλλάξουμε κλίμα. Θα παραμείνουμε βεβαίως στην πολιτική επικαιρότητα. Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος πραγματοποίησε το Σάββατο 12 Μαΐου η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας με κεντρικό ομιλητή τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, τον κύριο Τάσο Κουράκη. Οι Έλληνες με την ψήφο τους έστειλαν σαφές μήνυμα στον δικοματισμό. Ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να γίνει σεβαστό. Αυτό τόνισε ο βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Τάσος Κουράκης, από την Καστοριά. Ο βουλευτής ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση που πραγματοποίησε το Σάββατο 12 Μαΐου ο ΣΥΡΙΖΑ στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας. Το ελληνικός λαός αποφάνθηκε με πολύ μεγάλη ωριμότητα με την ψήφο του την προηγούμενη Κυριακή και αυτό συμπυκνώνεται με δύο στόχους που είχε θέσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώτος στόχος είναι η καταδίκη των πολιτικών του μνημονίου που οδήγησαν στη χώρα στο χειρότερο δυνατό σημείο
μετά τον πόλεμο, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, και το δεύτερο είναι η εξαιρετικά μεγάλη καταδίκη των δύο δυνάμεων του δικοματισμού, ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, και βεβαίως και Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, έτσι ώστε το ποσοστό από 77% που συγκέντρωνε ο δικοματισμός πιο μπροστά να συρρυκνωθεί στο 32%. Αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα, το οποίο σε όλες, ό,τι και αν μεσολαβήσει, θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη, να το σεβαστούμε, και εγώ θα έλεγα επιπλέον και να διεκδικήσουμε να γίνει σεβαστό σε οποιαδήποτε κυβερνητική λύση προκληθεί. Τον ελληνικό λαό δεν τον ενδιαφέρει το ποσοστό των κομμάτων, τον ενδιαφέρει να υπάρξει μία διέξοδος από την κρίση. Θα έλεγα ακόμα και θα σας φανεί περίεργο ότι δεν τον ενδιαφέρει απλώς να υπάρχει μία κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση είχαμε και το προηγούμενο διάστημα και είχαμε αυτά τα καταστατικά αποτέλεσματα. Τον ενδιαφέρει απολύτως να υπάρχει κυβέρνηση προς μια ορισμένη κατεύθυνση που θα βγάλει τη χώρα από το διέξοδο. Να σταματήσουν δηλαδή οι μειώσεις μισθών και συντάξεων, να σταματήσει η απομείωση του κοινωνικού κράτους, να σταματήσει η κατάρρευση του δημόσιου συστήματος παιδείας και της υγείας, να σταματήσουν οι νέοι επιτέλους να φεύγουν στο εξωτερικό, να σταματήσει να καλπάζει ενεργεία με τρομακτικούς ρυθμούς όπως είδαμε, να σταματήσει η χειροτέρευση του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος. Αυτό ζητάει ο ελληνικός λαός. Αναμενόμενη χαρακτήρισε ο κύριος Κουράκης την επίθεση που δέχεται το τελευταίο διάστημα ο αρχηγός του κομματός του. Όσον αφορά για τις επιθέσεις στον Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα, θα έλεγα αναμενόμενο. Είπαμε από την αρχή ότι ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέδαλα. Όλοι αυτοί που χρόνια τώρα είχαν την κουτάλα και γλύφανε και παίρνανε το μέλι, δεν θα παραδώσουν εύκολα την εξουσία. Είμαστε σίγουροι ότι μέχρι τις εκλογές, αν γίνουν, δεν ξέρουμε, ακόμα δεν έχει λήξει η κατάσταση, θα ενταθούν οι επιθέσεις και οι συκοφαντίες. Δείτε τι έγινε με τις δηλώσεις Στρατούλη. Όλοι μιλήσανε τη στιγμή που ο Στρατούλης, τέλεχος του και βουλευτής τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε για το αυτονόητο. Ποιο δηλαδή? Ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν, επαναλαμβάνω, αξιοποιηθούν οι καταθέσεις που υπάρχουν στις τράπεζες από τη στιγμή του τροκαταθέτες για παραγωγικούς σκοπούς. Είπε ότι τις εγγυόμεθα απολύτως και μίλησε ότι όσοι καταθέτουν τα χρήματά τους στις τράπεζες θα πρέπει να πηγαίνουν όχι σε αερετζίδικους σκοπούς και σε χρηματιστηριακές επενδύσεις, αλλά να πάρει για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Και αμέσως κυκλοφόρησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να πάρει τα λεφτά των ανθρώπων που είναι στις τράπεζες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια επίθεση λάσπης, που θα ενταθεί, αλλά είμαστε σίγουροι ότι η πολιτική μας τη στηρίζει ο ελληνικός λαός. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε, ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποίησε ανοιχτές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα με θέμα τα αποτελέσματα των εκλογών. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ενωτικό κοινωνικό μέτωπο, διοργανώνει ανοιχτές λαϊκές συνελεύσεις, θα το λέγαμε, με την έννοια της αριστεράς, όπου θα γίνει συζήτηση των αποτελεσμάτων, αλλά και της διαχείρισης της εντολής που έχουμε πάρει σαν ΣΥΡΙΖΑ και τι μέλη γενέστε. Νομίζουμε ότι σε αυτή τη στιγμή είναι άκρως αναγκαία η άποψη των φίλων, των μελών, αλλά και της κοινωνίας για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Τώρα, αυξημένες ανάγκες σε συγκεκριμένα είδη τροφίμων έχει η Μητρόπολη Καστοριάς. Τρόφιμα τα οποία, όπως είναι γνωστό, τα διαθέτει η Εκκλησία μας στους απόρους της περιοχής. Λεπτομέρειες δίνει στο ρεπορτάζ το οποίο θα παρακολουθήσετε μόλις τώρα ο εκπρόσωπος τύπου της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς, πατέρας Νικόλαος Γιαννουσάς. Αυξημένες ανάγκες σε αλεύρι, λάδι και γάλα έχει η Μητρόπολη Καστοριάς. Τα τρόφιμα θα διατεθούν στους απόρους της περιοχής μας. Ο εκπρόσωπος τύπου της Μητροπόλεως, πατέρας Νικόλαος Γιαννουσάς, απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να συνεισφέρουν όσο μπορούν. Υπάρχει αυτή τη στιγμή άμεση ανάγκη για λάδι, αλεύρι, ζάχαρη και γάλα. Και ειδικά γάλα για τα μικρά παιδιά. Διότι οι μέρες οι ορτινές πέρασαν, οι ανάγκες όμως συνεχίζουν να υπάρχουν. Και αυτοί οι αδελφοί μας δυσκολεύονται πάρα πολύ στο να επιβιώσουν και στο να ζήσουν. Όταν δανείζουμε κάνοντας ελεημοσύνη σε έναν άνθρωπό μας, δανείζουμε στην ουσία στο παιδί μας, δανείζουμε στους γονείς μας, δανείζουμε σε εμάς, δανείζουμε στο μέλλον που έρχεται τώρα στον κόσμο. Και έτσι λοιπόν κάνουμε μια επένδυση για την υγεία των παιδιών μας, την υγεία της οικογένειάς μας, για εμάς τους ίδιους. Όποιος δανείζει, λέει, τον φτωχό, δανείζει τον Θεό. Και είναι καλύτερα να μας χρωστά ο Θεός παρά εμείς να χρωστάμε στον Θεό. Διότι αν μας χρωστά ο Θεός θα μας το δώσει σίγουρα 100 φορές πιο πολύ από ό,τι δώσουμε. Έτσι λοιπόν στα σούπερ μάρκετ, στους ναούς, ό,τι μπορούμε να αφήσουμε και να ενισχύσουμε είναι θεάρεστο και ευλογημένο και βοηθάει και εμάς
και την οικογένειά μας, πρωτίστως όμως βοηθάμε τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη. Να επαναλάβω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή αυξημένες ανάγκες σε λάδι, αλεύρι, ζάχαρη και γάλα. Και γάλα μικρών παιδιών. Περισσότερες από 1.500 μερίδες φαγητού μοίρασε η Μητρόπολη Καστοριάς το Πάσχα στους απόρους. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο τόπος μας βιώνει μια οικονομική κρίση. Ήταν πραγματικά συγκινητική η ενίσχυση που ο κόσμος έδωσε από το ειστήριμά του, πρέπει να πούμε, προς τους εμπεριστάτους αδελφούς μας. Και βοηθήθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Να πούμε ότι πάνω από 1.500 μερίδες φαγητού μοιράστηκαν τις ημέρες του Πάσχα. Περίπου 1.000 άτομα πήραν κουπόνια για να φάνε σε διάφορα εστιατόρια. Την Τετάρτη που μας πέρασε μοιράστηκαν άλλοι 9 τόνοι πατάτας, πάλι σε ανθρώπους δια των ενοριών βεβαίως. Οπότε όσοι από εμάς γνωρίζουν κάποιους που έχουν ανάγκη να ενημερώνουν τις οικίες ενορίες, ώστε εκεί ο υπεύθυνος ιερέας, ποιμαντικά κινούμενος, να ενισχύει αυτούς τους ανθρώπους και φυσικά ενημερώνει και τη Μητρόπολη για οτιδήποτε περαιτέρω θα χρειαστεί. Και οι τράπεζες αγάπης και τροφίμων λειτουργήσαν άψογα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι εθελοντικά κινήθηκαν για να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους. Να πούμε όμως ότι η προσπάθεια δεν τελείωσε, συνεχίζεται. Ακόμα υπάρχουν φτωχοί, ακόμα υπάρχουν τα προβλήματα. Θεσμός έχει γίνει η ανθοκομική έκθεση του Συλλόγου Χλώης Φουντουκλή και η φετινή διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 11 έως 13 Μαΐου στέφθηκε με επιτυχία. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 11 έως 13 Μαΐου η ανθοκομική έκθεση που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φουντουκλή Χλώης. Στην διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε για 15η συνεχή χρονιά έλαβαν μέρος 10 εκθέτες. 15η ανθοκομική έκθεση που διοργανώνεται από το Σύλλογο Φουντουκλή Χλώη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που για 15η συνεχιζόμενη χρονιά καταφέραμε και φέτος να διοργανώσουμε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση. Είναι μια τριήμερη εκδήλωση. 10 εκθέτες για φέτος. Ευελπιστούμε ότι θα πάμε ακόμη καλύτερα από του χρόνου. Είμαστε όμως ευχαριστημένοι και από τον αριθμό. Και φυσικά έχουμε και τριήμερες εκδηλώσεις όσον αφορά μουσική, χορευτικά, χοροδία και παιδικές εκδηλώσεις την Κυριακή το πρωί. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης υπήρχαν δραστηριότητες για παιδιά και βέβαια πολλή μουσική. Πού οφείλεται η επιτυχία? Θεωρώ καταρχήν ότι είναι η μοναδική ανθοκομική έκθεση του νομού. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και εκεί στηρίζουμε και αυτό που θα πω και αργότερα ενώπιον του Δημάρχου και του κυρίου Περιφερειάρχη. Θέλουμε τη βοήθειά τους για να υπάρξουν κάποιες υποδομές που θα μας βοηθήσουν να υπάρχουν και περισσότεροι εκθέτες από του χρόνου. Πολλή δουλειά. Ο κόσμος νομίζω ότι αγαπάει τον Σύλλογο, στέκεται δίπλα μας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Πραγματικά είναι η 15η ανθρωπομική έκθεση. Συνεχίζεται με επιτυχία, θα έλεγα, εδώ και πολλά χρόνια. Και αυτό οφείλεται στο μεράκι που έχει ο Σύλλογος εδώ. Αξιοποιεί τον χώρο που είναι καταπληκτικός εδώ στο Φουντουκλή. Έχουν γίνει αρκετές παρεμβάσεις από την πλευρά του Δήμου Καστοριάς, ώστε να διαμορφωθεί αυτός ο χώρος και να υπάρχει κατάλληλη υποδομή. Κάθε χρόνο όταν γίνεται η εκδήλωση, ο Δήμος είναι συμπαραστέκεται στο Σύλλογο και βοηθάει με κάθε τρόπο, με υλικοτεχνική υποδομή, ακόμα και με οικονομική ενίσχυση. Και φέτος περάσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου, ούτως ώστε να μπορεί να γίνεται, να πραγματοποιείται αυτή η εκδήλωση. Εγώ θέλω να συγχαρώ το Σύλλογο για την προσπάθεια που κάνει και αναβαθμίζει την περιοχή. Είναι κάτι το ξεχωριστό, είναι 15η ανθρωπομική έκθεση. Θέλω να τους συγχαρώ για τις προσπάθειες που κάνανε, να έχουν δύναμη να συνεχίσουν ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο μία παράδοση, γιατί πραγματικά ο Σύλλογος της Χλώης Φουντουκλής έχει δώσει πολλά δείγματα στο κομμάτι του πολιτισμού. Εμείς ως Περιφερειακή Ενότητα αλλά και ως πρώην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση είχαμε συμβάλει στη διαμόρφωση του συγκεκριμένου χώρου. Στηρίζουμε πολιτιστικές δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την ανάδειξη του πολιτισμού. Έχουμε καλή επιτυχία στη 15η έκθεση την ανθρωπομική και καλή διασκέδαση. Είναι μια ευκαιρία ο κόσμος να διασκεδάζει.
στην πρόγνωση του καιρού τώρα, κυρίες και κύριοι. Αραιή συννεφιά προβλέπεται για αύριο Τρίτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας. Παραμένετε βεβαίως στο δίκτυο 1. Σε πολύ λίγη ώρα ακολουθεί ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος και η εκπομπή Κίτρινος Τύπος. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.